σε σχέση και με αυτά που δημοσίευσα σήμερα και τις συνομιλίες. Σας έχει πάρει στις 17 Ιανουαρίου 3 φορές ο κύριος Καμένος. Τι σας είπε? Ναι, ρωτάω γιατί θέλω και απλά. Ότι είναι μαζί μου η κυβέρνηση και να δώσω την κατάθεση. Πριν από. Δεν φοβάμαι τίποτα, θα μου στείλει αστυνομία, θα μου στείλει αυτά, αυτά. Πριν από τις 17 Ιανουαρίου είχε υπάρξει άλλη επικοινωνία? Όχι. Άρα την πρώτη φορά που σας παίρνει ο κύριος Καμένος είναι 17 Ιανουαρίου, 9 η ώρα το βράδυ. Ναι, και είναι και η μέρα που έρχεται η Τζίβα, ναι. Σας πήρε εκείνη την μέρα να σας πει ότι θα έρθει η Τζίβα. Ναι. Εσείς το ξέρατε ότι θα έρθει η Τζίβα ή η Τζίβα ήρθε με τον. Άρα όταν ο Καμένος σας πήρε, σας είπε είμαι μαζί με τον Τριανταφυλόπουλο. Ναι. Σας το είπε? Όχι. Ο Τριανταφυλόπουλος μου το είπε. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Σας είπε ο Τριανταφυλόπουλος, σας το είπε μετά ή σας το είπε εκείνη τη μέρα είχατε μιλήσει και με τον Τριανταφυλόπουλο? Εκείνη τη μέρα με πήρε ο Τριανταφυλόπουλος και μου λέει έχεις πρόβλημα να σε πάρει ο Καμένος. Όχι, του λέω γιατί να. Και με πήρε. Άρα και λοιπόν. Μετά μου στείλε μήνυμα γραπτό και μου λέει είμαι με τον υπουργό μαζί. Ο Τριανταφυλόπουλος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Ο κύριος Καμένος σας παίρνει τηλέφωνο 17 Ιανουαρίου 9 η ώρα το βράδυ και μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά η κυρία Τζίβα έχει έρθει ήδη, έχει έρθει μαζί με τη γραμματέα της. Θέλω να πω θα έρθει και ήρθε, αλλά σας το λέω γιατί να σας παίρνει ο Καμένος 9 η ώρα το βράδυ και να σας λέει θέλεις να έρθει η εισαγγελέα. Όχι, δεν με ρώτησε. Μισό λεπτό. Σας είπε το βράδυ έρχεται η Τζίβα ενώ δεν είχατε μιλήσει ποτέ μαζί του? Σας είπε ναι. Δηλαδή η πρώτη επαφή που είχατε με τον Καμένο ήταν γεια σου είμαι ο Πάνος Καμένος, έρχεται η Τζίβα να καταθέσεις? Ναι. Ακούστε με λιγάκι. Για μένα έχει τεράστια σημασία αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως και μου απαντήσατε ότι εσείς ποτέ δεν είχατε πάρει τηλέφωνο τον Καμένο. Διότι ο κύριος Καμένος. Αλλά την πρώτη φορά σας πήρε 17 Ιανουαρίου και η πρώτη επαφή του, η πρώτη συνομιλία μαζί σας ήταν θα έρθει η εισαγγελέας να δώσει κατάθεση. Καπετάνια είμαστε μαζί σου, έτσι ακριβώς. Καπετάνια είμαστε μαζί σου, μη φοβάσαι τίποτα. Θα έρθω να καταθέσω και στο δικαστήριο σου υπέρ σου. Θα έρθει η εισαγγελέας να δώσει κατάθεση. Τώρα. Και του λέω τώρα τέτοια ώρα. Μου λέει ναι. Του λέω πρώτον δεν έχω να δώσω κατάθεση. Μου λέει σε παρακαλώ δώσει κάποια στοιχεία τότε. Τι άλλο σας είπε, γιατί υπάρχουν τρεις κλήσεις από τις 9 μέχρι τις 10 και είναι το βράδυ. Αυτά ήταν. Ότι, δηλαδή επέμενα εγώ στο ότι δεν τη θέλω και όχι θα έρθει. Δεν τη θέλω, όχι θα έρθει. Να σας πω. Νωρίτερα με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο έχετε πει κάτι το οποίο έχει δώσει ελπίδες στον κύριο Καμένο και έχετε κάτι να αποκαλύψετε? Ότι δεν έχω να δώσω καμία κατάθεση. Του έχω στείλει και γραπτό μήνυμα. Σε ποιον? Και όμως αυτοί στείλανε την εισαγγελέα. Ναι. Σας υπέδειξε ο κύριος. Γιατί εγώ τι του είπα, εγώ με αυτόν τον τρόπο του λέω δεν θέλω να δώσω κατάθεση. Σας υπέδειξε. Και στον Καμένο όταν έστειλα μήνυμα, του έλεγα δεν τα έχετε δει τα μηνύματα, πώς ήλα. Σας υπέδειξε ο κύριος Καμένος τι να πείτε? Όχι. Τα αυτά μου τα υπέδειξε ο Χρυστοφορίδης. Όχι ο Καμένος. Ο Καμένος μου είπε δώσε την κατάθεση. Τελεία, τίποτα άλλο. Άρα δηλαδή εσείς συνάγετε το συμπέρασμα ότι ο κ. Χρυστοφορίδης μιλούσε με τον κύριο Καμένο ή με κάποιον ενδιάμεσο? Όχι ενδιάμεσο. Έχει κάνει ραντεβού στο γραφείο του. Όχι ενδιάμεσο. Έχει πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Χρυστοφορίδης τουλάχιστον 3 φορές. Από πού έχετε την πληροφορία αυτή εσείς? Από τον ίδιο τον Χρυστοφορίδη. Θα στο έχει πει. Και ο Καμένος μου είπε ότι ο Χρυστοφορίδης είναι δικό μου παιδί. Το βράδυ δηλαδή που μιλήσατε. Στο τηλέφωνο, ναι, είναι δικό μου παιδί. Όταν ήρθε η κυρία Τζίβα εκείνο το βράδυ. Ναι. Μπήκε καθόλου γραμματέα μέσα? Όχι καθόλου. Τους έβγαλε όλους και τον αστυνομικό και τον γραμματέα. Γραμματέας άτρεξαν. Η κυρία Τζίβα ερχόμενη να σας συναντήσει και σας βλέπει. Ναι. Σας δίνει την εντύπωση ότι κάτι συγκεκριμένο περιμένει από εσάς? Ναι, να καταθέσω. Μα γι' αυτό ναι. Έφερε και γραμματέα. Και μάλιστα τον γραμματέα πήγα και τον μαζέψαν από το σπίτι του που ήταν και μακριά. Δεν ήθελα να με δει. Πού ήταν το σπίτι του γραμματέα? Ο γραμματέας ήταν στην Γλυφάδα και αυτή στην Ηλιούπολη. Είναι αληθές ότι έκανε λάθος και πήγε στον Κορυδαλό πριν από την Αυλώνα? Έκανε λάθος και δεν τη βάλαν κιόλας στον Κορυδαλό. Έγινε χαμός. Τσακώθηκαν, αλλά ούτως ή άλλως τελικά έμαθε αυτή ότι είμαι Αυλώνα. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν πήγαν και τη διαστήρια στην Αυλώνα. Καλά. Γιατί δεν τη βάλανε στον Κορυδαλό και τη βάλανε στην Αυλώνα? Γιατί
Γιατί στον Κορυδαλό λειτουργήσε, πώς το λένε, ο νόμος. Δεν έχεις καμιά εισαγγελική παραγγελία να μπεις, δεν έχεις κανένα τέτοιο, δεν είναι ενημερωμένη φυλακή, δεν μπορούμε να σου ανοίξουμε την πόρτα. Και στην Ευλώνη γιατί τις άνοιξαν? Γιατί πήρε τον αρχιφύλακα ο Καμένος. Αυτό το ξέρετε γιατί κάποιος σας το είπε ή σας το είπε μπροστά κανένα? Μου, μπροστά μου. Αφού μιλήσαμε μπροστά μου. Μπροστά σας ποιος πήρε τηλέφωνο? Μου είπε ο Καμένος, πες τον αρχιφύλακα σου να με πάρει. Και επειδή δεν ήθελα να πάρει από το δικό μου τηλέφωνο για να υπάρχει αποτύπωμα, έδωσα το τηλέφωνο του Καμένου στον αρχιφύλακα. Και το πήρε εκείνη τη στιγμή ο αρχιφύλακας. Πώς λέγεται ο αρχιφύλακας? Τάσης. Τάσης. Ναι. Άρα δηλαδή, εσείς μιλάγατε με τον κύριο Καμένο και σας ζήτησε ο κύριος Καμένος να μιλήσει με τον αρχιφύλακα για να εξασφαλίσει ότι η ερχόμενη εισαγγελέα. Δεν ξέρω τι μου είπε, πες τον αρχιφύλακα σου να με πάρει. Δεν ξέρω τι του είπε, γιατί δεν μπορούσα να ακούω εγώ τον Καμένο. Και μετά ξέρω ότι ο Καμένος ξαναπήρε τον αρχιφύλακα, γιατί ήρθε και μου το είπε ο αρχιφύλακας. Μου λέει με ξαναπήρε ο υπουργός. Δηλαδή τον πήρε πίσω, του επέστρεψε το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα όμως τι είπαμε. Να σας πω. Έχετε κυρία Τζίβα. Μπαίνει μέσα, σας συναντάει. Να. Κάθεσε 3 ώρες. Να. Τι λέτε? Τα στοιχεία. Προσπαθούσα να μου πει να δώσω αυτά τα στοιχεία, τα οποία στοιχεία συνδέονται με ένα ρωτικά. Ποια στοιχεία, συγκεκριμένα πέστε μου. Το εξτρέ της τράπεζας, την κίνηση του λογαριασμού. Το οποίο και έδωσα, σε 3 μέρες το έδωσα. Εσείς δώσατε τα εξτρέ εκείνο το βράδυ. Άρα λοιπόν η κυρία Τζίβα. Ουσιαστικά εγώ σε 3 μέρες τα έδωσα στο Χριστοφορίδη. Α, μετά από την κυρία Τζίβα, μετά από 3 μέρες. Αυτά τα εξτρετία αφορούσαν, ήταν πετρελαίσεις. Πετρελαίσεις και ναυτιλιακού αντικειμένου μεταφοράς. Και γιατί τα ήθελαν τόσο πολύ τα συγκεκριμένα εξτρε? Διότι είχε κάνει, από ό,τι μου είχε πει ο Χριστοφορίδης, είχαν βρει ότι αυτές οι μεταφορές αφορούσαν ναρκωτικά. Αφού εσείς μου λέτε ότι είναι για πετρελαίσεις. Εντάξει, εγώ λέω, αυτοί λένε το δικό τους. Και λέω, για να το ξέρετε εσείς, θα μπορείτε να το αποδείξετε. Και όταν τα έδωσα, μου ζητήσω να το πιστοποιήσω εγώ αυτό. Ωραία. 3 ώρες, αφού συνενέσατε να δώσετε μετά από 3 μέρες την κυρία Τζίβα τα τιμολόγια, τι άλλο λέγατε με την κυρία Τζίβα? Καταρχήν, τη μία από τις 3 ώρες με είχε βγάλει έξω και μίλαγε με τον κατά τη δήλωση της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σας έχει δηλαδή. Σας έβγαλε έξω εσάς? Ναι, ναι. Με έβγαλε έξω από το δωμάτιο που ήμασταν. Αχα. Και η ίδια μιλούσε με ποιον? Στο κινητό της, δεν ξέρω. Είπε στον Κοντονή, τώρα αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Σας το είπε αυτή όμως ότι μιλά? Ναι, ναι, αυτό μου το. Για ποιο λόγο μίλησε με τον Κοντονή εκείνη το βράδυ, εκείνη την ώρα, σας το είπε? Ρωτήσατε εσείς? Για να τον ενημερώσω τι έγινε. Ότι δεν δίνω κατάθεση και να τον ενημερώσω για το τι θα συμβεί. Εσείς είπατε ότι δεν θα δώσετε κατάθεση? Μα δεν έδωσα. Μισό λεπτό. Η γραμματέας δεν μπήκε μέσα, πώς δώσατε κατάθεση? Η γραμματέας μπήκε στη φυλακή, δεν μπήκε στο δωμάτιο που ήμασταν. Ναι, αλλά για να δώσετε κατάθεση έπρεπε η γραμματέας. Δεν έδωσα κατάθεση. Δεν. Αυτό εξηγώ. Δεν έδωσα κατάθεση. Άρα η κυρία Τζίβα έπαιρνε τον κύριο Κοντονίνη να του πει, να τον ενημερώσει ότι δεν δίνεται κατάθεση. Ότι δεν δίνω κατάθεση και ότι μπορώ να προσκομίσω τα έξτρα των λογαριασμών μου. Μόνο αυτό. Φαντάζομαι αυτό του. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Επί 3 ώρες δηλαδή, εσάς όμως προσπαθούσε να σας πείσει. Εντάξει, τη μία ώρα σας είχε βγαλμένο έξω και μιλούσε. Κατά δική της ομολογία προς εσάς, με τον κύριο Κοντονή. Να. Τις άλλες 2 ώρες, ποια ήταν η συζήτηση μαζί της? Ότι ο Μαρινάκης είναι εμπλεγμένος, ότι θα γίνει πρόβλημα, θα γίνει αυτό, ότι θα σε προστατεύσουμε και τέτοια. Όχι όμως στο επίπεδο της πίεσης. Δεν θέλω να πω κάτι για τη γυναίκα. Δηλαδή αυτήν κάποιος την είχε πείσει ότι εγώ λέω ότι ο Μαρινάκης είναι ένοχος. Άρα δηλαδή αυτή η γυναίκα ήρθε προετοιμασμένη να πάρει μια κατάθεση για την... Ακριβώς. Για την ενοχή του Μαρινάκη. Και όταν ήρθε εκεί και έκατσε μαζί σας, προσπαθούσε με έναν τρόπο να σας χαλαρώσει για... Γιατί... δημιούργησε μια προσωπική σχέση καλή, αφού μιλάγαμε στον Ανικό. Και τι λέγατε? Εντάξει, σας έλεγε αυτή, όπως μου είπατε, ότι υπάρχει... Ότι... έλεγα ότι καταλαβαίνεις τώρα που πας να με μπλέξεις, ότι δηλαδή αυτά που μου ζητάς είναι τεράστια να κάνω. Και όχι αυτό, μη στεναχωριέσαι, έχει προχωρήσει η δουλειά, έχω πληροφόρηση, ο λιμενικός, ο ένας, ο άλλος. Σας έλεγε δηλαδή ότι από την ανάξη από τη δουλειά που έχει κάνει αυτή, ότι προκύπτουν στοιχεία για το Μαρινάκι, προσπαθούσε να σας παγιδεύσει? Όχι, δεν ένιωσα ότι προσπαθεί να με παγιδεύσει. Να με παγιδέψετε το ένιωσα. Ότι προσπαθούσε να μου αποσπάσει η κατάθεση, ναι. Όταν λέτε προσπαθούσε να σας αποσπάσει κατάθεση, εννοείται προσπαθούσε να συνενέσει... Να με πείσει να καταθέσω γραπτός. Και να πείτε τι? Για τις μεταφορές και ποιον αφορά
και δεν μπήκε στην ουσία πολύ, γιατί αυτή ήταν πεπισμένη ότι είναι για ναρκωτικά μεταφορά. Έτσι τι είχαν πει. Ποιο του το είχε πει, δεν ξέρω. Εγώ όχι πάντω. Μισό λεπτό. Το να είναι πεπισμένη, το λέτε γιατί είχατε αυτή την εντύπωση ή σας το είπε η ίδια? Ότι την πήρανε και της είπανε αυτό. Πήγαινε να πάρεις κατάθεση. Είναι έτοιμος να καταθέσει ο Γιαννουσάκης. Αυτό της είπανε και γι' αυτό μαζεύτηκε νυχτιάτικα. Ουσιαστικά δηλαδή είχαν προκαθορίσει, ναι, σύμφωνα με εσάς. Ναι, είναι έτοιμος να καταθέσει στοιχεία και να δώσει το ίδιο προσωπική κατάθεση ότι αυτά τα πράγματα αφορούν ένα ρωτικά. Δηλαδή αυτή είχε με αυτό. Δηλαδή ξαφνιάστηκε όταν εγώ δεν την έδωσα. Ξέρετε κάτι. Αυτό που μου φαίνεται λίγο ξύμορο είναι πώς όλο αυτό το πράγμα ήταν τόσο έτοιμο να ανταλλάξετε εσείς κάποια μηνύματα με τον Τριανταφυλόπουλο την ίδια ημέρα από ό,τι μου είπατε. Πριν από τον Καμένο. Ναι. Και ξαφνικά 9 η ώρα να σας πάει ο Καμένος και να σας πει έρχεται τώρα, ναι, ο εισαγγελέας. Ναι, γιατί εγώ είχα την τακτική που είχα πει στη μήνυσή μου. Εγώ είχα μια τακτική που μου την επιβάλανε συγκαταβατική και στο να μην είμαι κόντρα τους και να αφήνω πάντα ενδεχόμενο ότι είναι ένοχος ο Βαγγέλης. Όπως έγινε και με την εντός αγωγικών συνέντευξή μου. Yeah. Μου είχαν επιβάλει αυτό και κάθε φορά που ερχόντουσαν, εγώ τους παγίδευα για να τους γράψω, αλλά μου αλλάζανε χώρους συνέχεια. Κάποια στιγμή το κατάφερα και αυτό έγινε στις 20 Μαρτίου. Οπότε τελείωσε. Προφανώς είχαν, δηλαδή, μπορεί όλο αυτό, ξέρετε, και στον υπουργό ακόμα, να πήγε ο Χρυστοφορίδης και να πει: εμένα μου έχει πει ο Γιαννουσάκης ότι μου αρνάει με τα ναρκωτικά. Εγώ δεν το ξέρω. Άρα εσείς αντίστοιχες συνομιλίες με αυτήν τις 20 Μαρτίου έχετε ξανακάνει με το... Όχι, έχω κάνει προσπάθεια, αλλά μου αλλάζανε χώρο πάντα. Όχι. Έχετε κάνει προσπάθεια να τους γράψετε, μου είπατε. Ναι. Άρα έχετε, με το Χρυστοφορίδη αυτά τα λέγατε. Μου τα έλεγε. Σας τα έλεγε, ναι, σας τα έλεγε. Έχουν έρθει 19 ώρες. Στις 19 ώρες συνάντησης είναι καταγεγραμμένες, θα βλέπετε φυλακές. Δεν έχω δώσει ούτε μια κατάθεση. Ερχόταν με σκοπό να σας πείσει να δώσετε την κατάθεση σύμφωνα με αυτά. Όχι να με πείσει. Ότι μην τολμήσεις και κάνεις κάτι, θα ζήσεις. Δηλαδή μην τυχόν μας πας κόντρα. Όχι να με πείσει, δεν με πήγαινε στο παρακαλυτό. Στην απειλή δεν με πήγαινε. Ναι. Είναι περίπου ότι ακούτε τον Μάρτιο. Πέρα από αυτά που ακούμε τον Μάρτιο, υπάρχει κάποια άλλη στοιχομηθεία μη καταγεγραμμένη που ο κύριος Χρυστοφορίδης σας υπόσχεται κάτι σε σχέση με τον κύριο Καμένο? Ή με τον κύριο Κοντονή ή με την κυρία Τζίβα? Άμεση αποφυλάκηση. Καλά, αυτό που μου πρότεινε είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Να κάνω κατάθεση με ανοιχτή ημερομηνία, να την πάρει και να φυγεί, η οποία κατάθεση θα έγραφε ότι παρουσιάστηκα στο λιμεναρχείο. Οπότε τι γίνεται? Αφού θα έγραφε παρουσιάστηκα στο λιμεναρχείο, για να έχει αξία αυτή η κατάθεση θα πρέπει εγώ να είμαι ελεύθερος. Σωστά. Λοιπόν, άρα με αυτόν τον τρόπο θα μου εγγυόταν την αναστολή που ζητάω. Και γι' αυτό, άμα δεις τη συνομιλία που λέει να πάω στο Τσίπρα, του δείχνω την κατάθεση και δεν του δίνω αντίγραφο, αυτός είναι ο λόγος που δεν του δίνει αντίγραφο. Αχα. Διότι η μορφή της κατάθεσης έχει αξία μόνο όταν βγω από τη φυλακή. Αλλιώς είναι παράνομο. Και αν θα δεις προσεκτικά στη συνομιλία, λέει: αν θες να με μεταθέσεις, μεταθέστε με. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην κατάθεση αυτή θα λέει: παρουσιάστηκα στον τάδε Χρυστοφορίδη Παναγιώτη. Άρα, για να ισχύσει αυτή η κατάθεση, πρέπει να προϋποθέτει δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ να είμαι ελεύθερος και δεύτερον, ο Χρυστοφορίδης στη θέση του. Και να περιμένει. Ναι, δεν έχει ουσία να σου λέει ένας άνθρωπος ότι θα την πάω στον Κοντονή και στον Πρωθυπουργό, αλλά δεν θα του δώσω αντίγραφο. Δεν έχει ουσία αυτό. Αυτό το ζητήσατε εσείς, να είστε ελεύθερος? Σας το πρότεινε αυτός. Αυτός ήταν ο τρόπος που μου πρότεινε να μαγγείλει την έξοδο και όσο εγώ λειτουργούσα συγκαταβατικά, δηλαδή όλους τους μήνες μέχρι να καταφέρω να τον ηχογραφήσω, ήμουν σε αυτή τη συζήτηση. Άρα λοιπόν εσείς αν στις 17 Ιανουαρίου δίνατε την κατάθεση στην κυρία Τζίβα, χάνατε το προνόμιο να σας αφήσει ελεύθερο. Ακριβώς. Γι' αυτό μου λέει αυτός στη συνομιλία. Θα αναρωτήσω. Δώσεις εμένα και όχι στην Τζίβα. Το λέει ο ίδιος. Μπροστά σας η κυρία Τζίβα. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Κύριε Γιαννουσάκη. Σας ακούω. Α, μπροστά σας η κυρία Τζίβα. Πήρε τηλέφωνο τον κύριο Κοντονή ή τον κύριο Καμένο? Όχι. Μάλιστα. Ούτε την είδατε να ανταλλάζει κάποιο μήνυμα σε κάποια... Όχι. Την είδα όμως να παίρνει την ώρα που βγαίνω από το κινητό της. Όπου σύμφωνα με δική της... Δική της δήλωση πήρε τον Κοντονή.
ζήτησε από τη γυναίκα του. Αυτή μου το είπε. Την επόμενη μέρα που σας πήρε ο Καμένος τηλέφωνο, στις 18 Ιανουαρίου, το πρωί, ναι. Τι σας είπε? Νομίζω εγώ τον πήρα. Αυτός με πήρε, δεν το θυμάμαι. Ότι έχω δώσει τις κρίσεις. Μιλήσατε την επόμενη μέρα τον κύριο Καμένο? Τώρα αν είναι επόμενη, μεθεπόμενη, δεν θυμάμαι. Σίγουρα μίλησα μια φορά ακόμα. Η επόμενη φορά που μιλήσατε, που ακολουθεί τη 17η Ιανουαρίου, τι είπατε? Μου είπε προχώρα, μη σταματάς και τα ίδια. Ό,τι μου είχε πει και στις 17. Ναι, αφού εσείς στις 17. Για τον Χριστοφορίδη, να τον εμπιστεύεσαι, να τον κάνεις, αυτά μου είπε. Μισό λεπτό. Αφού στις 17 Ιανουαρίου που έστειλε την εισαγγελέα για να δώσετε κατάθεση, εσείς δεν δώσατε. Γιατί ναι, ο κύριος Καμένος ήταν τόσο άνετο? Δεν έδωσα, αλλά συμφώνησα στο να δώσω τα στοιχεία και να δώσω κατάθεση σε σχέση με τα εξτρέ, την οποία σε τρεις μέρες έδωσα. Αλλά όχι για εμπλοκή κάποιου με ναρκωτικά, ότι απλά σας καταθέτω την κίνηση των λογαριασμών μου προκειμένου να κάνετε έρευνα. Αυτό κατέθεσα. Δηλαδή συνεργάστηκα εν μέρη. Ναι, μεν δεν έκανα αυτό που θέλανε, γιατί δεν θα το έκανα ποτέ, αλλά εν μέρη συνεργάστηκα. Στις 20 Μαρτίου, συνομιλία με τον κύριο Χριστοφορίδη, σας λέει στείλε έναν άνθρωπο στο Ντουμπάι. Γιατί, τι να κάνει στο Ντουμπάι ο άνθρωπος? Να φέρει όλα τα παραστατικά. Ναι. Που, να φέρει παραστατικά που θα αποδεικνύουν ότι δεν πήγανε τα λεφτά εκεί πέρα, γιατί μου έχει ζητήσει. Επειδή στο Ντουμπάι δεν μπορούσαν να κάνουν δικαστική συνδρομή, δεν μπορούσαν να βρουν χαρτιά. Να φέρω χαρτιά που να ουσιαστικά να αποδεικνύουν. Θα μου τα ζητά γι' αυτό τα χαρτιά. Θα μου επιδεικνύει τι χαρτιά θέλει. Οπότε θα αποδυνάμωνε τα χαρτιά του Μαρινάκη. Υπάρχουν τέτοια χαρτιά? Πώς θα σας αποδείξω? Δεν μπήκα καν στη διαδικασία τι χαρτιά θέλει. Γιατί μου το λέει, όπως θα δείτε, ότι θα σου πω εγώ τι θα φέρει. Δεν μου το ποτέ. Υπάρχει υπόνοια ότι θα δημιουργούσε πλαστά χαρτιά ο ίδιος? Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Μα το λέει κιόλας, θα μου φέρει τα παραστατικά και σε ποιο εφετείο θα τα απορρίψει και ποιος θα τα κάνει. Δηλαδή κάτι τέτοια μου λέει. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής. Είπατε ότι έχετε βρεθεί αρκετές φορές με το Χριστοφορίδη. 19 ώρες. Η πρώτη φορά που σας παίρνει ο Τριανταφυλόπουλος πότε είναι? Δεκέμβριο νομίζω. Η πρώτη φορά που σας παίρνει ο Τριανταφυλόπουλος, ναι, είναι με δική του... Όχι, στο ηχητικό που στέλνω, που λέω, αυτό που σου λέω το μεγάλο, αυτό το ηχητικό είναι που τους τελειώνει. Αυτό το ηχητικό αν το γράψεις και το αναλύσεις, τους τελειώνει σήμερα. Στο ηχητικό λέει ο ίδιος ότι έψαξε να με βρει αυτός και του επιμένω. Σου ζήτησα εγώ ποτέ κανένα υπουργό? Σου ζήτησα ποτέ? Ακόμα και εσύ του λέω πήρες αυτόν και με έψαξες. Ναι, μου λέει αυτό είναι αλήθεια. Θα το πάρω, μην ανησυχείτε. Αυτό ωραία, που θέλω. Άρα να μην ψάξω εγώ πώς θα το πάρεις, θα το βρεις εσύ. Θα το βρω. Τέλεια, ωραία. Να σας πω κάτι. Την πρώτη φορά που σας παίρνει τηλέφωνο, μου είπατε είναι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος. Ναι. Τι σας λέει, γεια σου Μωμάκης? Ο Τριανταφυλόπουλος. Ναι. Τι σας θέλει, τι σας προτείνει? Κοίτα, είναι πολύ παλιό τώρα, δεν μπορώ να θυμάμαι, αλλά μου λέει ότι θέλει να του μιλήσω για την υπόθεση, αφού βέβαια έχω ενημερωθεί πρώτα από το Χριστοφορίδη. Ότι θα σε πάρει ο Τριανταφυλόπουλος και κοίτα, να πεις αυτά που ξέρεις. Και κάθισε και μου έκανε ατζέντα ο Χριστοφορίδης. Κατάλαβα. Άκουσε με λίγο. Ελευθερή. Ναι. Υπάρχει στη, γι' αυτό σου λέω, θέλει πολύ ψάξιμο και μόνο εσύ το έκανες σοβαρά. Υπάρχει στις συνομιλίες τις δικές μου που δημοσίευσες μία φράση που μου λέει ο Χριστοφορίδης, σε έχουν ανάγκη στο εφετείο. Πρόσεξε, σε έχουν ανάγκη στο εφετείο. Γιατί είπε ότι το κοτσόνι είναι αθώος? Μα απειλήσανε. Απλά τα πράγματα. Μου το υπαγορεύει ο Χριστοφορίδης. Αυτή τη φράση κόπια, όπως ακριβώς μου τη λέει ο Χριστοφορίδης να την πω στο εφετείο, την έχω πει ήδη στον Τριανταφυλόπουλο. Είναι τρανή απόδειξη το ότι είναι υπαγορευμένο του Τριανταφυλόπουλου. Αν τη δεις αυτή, είναι σαν να τη διαβάσαμε από βιβλίο. Και έχει διαφορά 4 μήνες αυτή η συνομιλία. Κατάλαβα. Άμα θα την βρεις, θα λέει, θα δεις. Αυτός μου έχει υποδείξει τι να πω στον Τριανταφυλόπουλο και τώρα μου υποδεικνύει τι να πω και στο εφετείο. Είναι η λέξη που θα τη βρεις και αν τη βάλεις δίπλα-δίπλα, θα δεις την ίδια. Ξέρεις γιατί να πάτη, να σου το πω λίγο. Ναι. Διότι γράφει ο Τριανταφυλόπουλος ότι είναι συνομιλία εκείνης της εποχής, του Πάσχα δηλαδή, και κόβει 15 δευτερόλεπτα. Και του έχω στείλει φωτογραφία εγώ, το κινητό, που αποδεικνύει ότι έχει γραφτεί στις 28 Μαΐου και μου λέει τρομερά πράγματα και μάλιστα μου λέει σε αυτή τη συνομιλία, αυτό είναι το πιο τρομερό, μου λέει δεν τη γράφω αυτή τη συνομιλία και του λέω εγώ θα με ακούσεις. Καλά ρε Μάκη, του λέω,
όλες τις συνομιλίες που λέγαμε, αφήναμε να εννοηθεί ότι ο Μαρινάκης είναι ένοχος, τις έχεις γράψει. Και αυτή που λέμε ότι είναι αθώος δεν τη γράφεις. Δεν τη γράφω, μου λέει, δεν με ενδιαφέρει. Και πάει τώρα και την παρουσιάζει. Οπότε αυτό ξέρεις τι κάνει η Λευτέρη. Αναιρεί και τη συνέντευξη εντός εισαγωγικών του Δεκεμβρίου. Όταν λέω εγώ ότι αυτός με γράφει και λέει δεν μου εγγράφει, επιβεβαιώνομαι εγώ πια.